Ποιο είναι το βασικό για το ΚΚΕ? Το βασικό για το ΚΚΕ, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, είναι αντιλαϊκό και βαθύτατα αντιδραστικό. Υποβαθμίζει περαιτέρω τις σπουδές και τα πτυχία. Οδηγεί στην περαιτέρω εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης και άρα, κατά συνέπεια, αυξάνει τους ταξικούς φραγμούς στη μόρφωση. Και απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο μια επιλογή υπάρχει. Είναι αυτή που καθημερινά βροντοφωνάζουν οι φοιτητές, οι εκπαιδευτικοί, οι εργαζόμενοι, συνολικά το λαϊκό κίνημα, ότι πρέπει να αποσυρθεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Και πρέπει να αποσυρθεί γιατί υλοποιεί μια βασική επιλογή στη στρατηγική της άρχουσας τάξης για την εκπαίδευση, γι' αυτό ακριβώς το λόγο και υπερθεματίζει ο ΣΕΒ για παράδειγμα. Γιατί υλοποιεί την αντιδραστική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση. Μέσα από αυτό το νομοσχέδιο επιδιώκεται να ολοκληρωθεί ακόμη περισσότερο μια ατελής επιχειρηματική δραστηριότητα τόσο στα δημόσια πανεπιστήμια που υπάρχει σήμερα, μαζί με τα ιδιωτικά που θα μπουν στη μέση. Επιδιώκεται να ολοκληρωθεί μια ατελής αγορά πτυχίων που υπάρχει σήμερα, δημόσια πτυχία πολλαπλών ταχυτήτων, κολεγιακά διπλώματα με επαγγελματική αλλά χωρίς ακαδημαϊκή αντιστοίχηση, για να έρθουν τώρα και τα πτυχία των ιδιωτικών ΑΕΗ. Δηλαδή να δημιουργηθεί ένας κυριολεκτικά τιμοκατάλογος αγοράς πτυχίων ανάλογα με το κάθε βαλάντιο, ανάλογα με την κάθε τσέπη. Να λοιπόν γιατί μιλάμε για ένα εξορισμού ταξικό νομοσχέδιο και αντιδραστικό. Είναι ακόμη βεβαίως ένα νομοσχέδιο το οποίο έρχεται σε ευθεία αντίθεση ακόμη και με αυτό το αστικό σύνταγμα, τον θεμελιώδη δηλαδή νόμο οργάνωσης και λειτουργίας του αστικού κράτους. Η απαγόρευση στο άρθρο 16 είναι ρητή και κατηγορηματική και δεν χωράει καμία διασταλτική είτε δυναμική ερμηνεία. Είπε ο αντιλέγων της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Πλεύρης, μα εδώ λέει τα μεταπτυχιακά επιπληρωμή τα θεώρησε συνταγματικά το Συμβούλιο της Επικρατείας, δεν μπορούσε να τα προβλέψει ούτε ο νομοθέτης. Αλήθεια, τότε νομοθέτης δεν μπορούσε να προβλέψει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τα οποία λειτουργούσαν στην Ευρώπη και στον άλλο κόσμο? Γιατί το βάλε τότε με κατηγορηματικό τρόπο την απαγόρευση? Άρα λοιπόν είναι σαν να λέμε ότι ο αστυνομικός είναι όργανο, το μπουζούκι είναι όργανο, άρα και ο αστυνομικός είναι μπουζούκι, κύριε Πλεύρη. Από αυτή λοιπόν την άποψη, εμείς λέμε καθαρά, δεν υπάρχει καμία διασταλτική ερμηνεία και επειδή ακριβώς το Σύνταγμα, το δικό σας Σύνταγμα, δεν επιτρέπει οποιαδήποτε ερμηνεία, όσο δεν σας εξυπηρετεί το Σύνταγμά σας, τόσο το χειρότερο γι' αυτό. Το μετατρέπετε σε κουλερόχαρτο. Και από τη στιγμή λοιπόν που τα ίδια τα αστικά κόμματα, τα κόμματα που άσκουν ή άσκησαν διακυβέρνηση, δεν υπερασπίζονται το σύνταγμά τους αλλά το μετατρέπουν σε κουρελόχαρτο, πώς μπορούμε εμείς να το υπερασπιστούμε? Απλώς εμείς το ΚΚΕ το αξιοποιούμε για να αναδείξουμε το βαθιά κραυγαλαίο αντιλαϊκό χαρακτήρα που φτάνει να παραβιάζει ακόμη και αυτό το αστικό σύνταγμα. Έτσι λοιπόν, κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν υπάρχει καμία μα καμία αντίφαση στην πολιτική του ΚΚΕ. Και βεβαίως ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν θα βάλουμε πλάτη στην κυβερνητική πολιτική όπως κάνουν τα υπόλοιπα κόμματα. Δηλαδή ας αλλάξετε πρόεδρο το άρθρο 16 και ας έρθουν μετά τα ιδιωτικά ΑΕΗ. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και για να θωρακίσουμε, παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε αυταπάτες ούτε για το Σύνταγμα ούτε για το ρόλο του, είχαμε προτείνει στον τελευταίο διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης από τη μια μεριά την επέκταση της απαγόρευσης του άρθρου 16 συνολικά στην εκπαίδευση και όχι μόνο στην ανώτατη εκπαίδευση. Ποιος το αρνήθηκε? Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Και ταυτόχρονα είχαμε ζητήσει την κατάργηση του άρθρου 28 περί υπερίσχυσης των κανόνων του διεθνούς δικαίου και του ευρωνοσιακού δικαίου σε σχέση με το εθνικό δίκαιο, που με βάση αυτό το άρθρο 28 νομοποιήθηκαν όλα τα μνημόνια και τα αντιλαϊκά μέτρα που προήλθαν με τη συμφωνία των δανειστών μας. Και αυτό το απόρριψαν βέβαια οι ίδιοι πάλι, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Από αυτή την άποψη και γι' αυτό ακριβώς τους λόγους εμείς καταθέσαμε τη συγκεκριμένη πρόταση αναθεώρησης. Σας ευχαριστώ πολύ.